υποσχέσεις έχουν εξαλειφθεί οριστικά μετά την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Άρα όλοι υποχρεούνται να αλλάξουν εποχή και στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάψουν να τα διεκδικούν αυτά. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί επειδή θέτετε θέμα αξιοπιστίας, νομίζω ότι η αξιοπιστία πρέπει να αφορά και εσάς. Απαντήστε το και αυτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το βασικό ερώτημα των εκλογών. Ανεβήκαμε ένα βουνό δύσβατο. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Είδαμε ανυπέρβλητα εμπόδια μπροστά. Παγίδες, μεγάλες παγίδες που μας οδηγούσαν όχι στην κορυφή αλλά σε βαθιά χαράδρα και αποφασίσαμε να αλλάξουμε διαδρομή για να συνεχίσουμε την ανηφορική πορεία προς την κατάκτηση του βουνού με ένα τρόπο και από ένα δρόμο και από ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ πιο βατό. Έχει βεβαίως μια μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου. Εμείς βρισκόμαστε εδώ διότι θέλουμε να ξεφύγει η χώρα από αυτή τη μέγενη και της Επιτροπίας και της άρσης κυριαρχίας. Να ξεφύγει από τα μνημόνια, να φύγει από τους δανειστές, από την Τρόικα. Δώσαμε μια σκληρή μάχη και την πιστεύαμε. Τη φτάσαμε μέχρι το τέλος. Δεν πήραμε την απόφαση να γίνουμε ήρωες για μια βραδιά όμως και να λαϊλατηθεί η ελληνική κοινωνία και τα λαϊκά στρώματα. Και πήγαμε σε ένα συμβιβασμό, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να επιβιώσουμε και να πάμε σταδιακά σε μετασχηματισμούς και αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να καταφέρουμε μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας να φύγουμε από την Επιτροπία. Και αυτό, και να πάμε τώρα και στην οικονομία, αν θέλετε. Να πάμε στην οικονομία. Τα μεγέθη δείχνουν, παρά την καταστροφολογία, την απίστευτη καταστροφολογία που βιώνουν οι Έλληνες. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός έχει την ίδια επιχειρηματολογία. Την ίδια επιχειρηματολογία έχει. Θέλετε να τα απαντήσουμε ένα. Να δούμε αν έχουμε την ίδια επιχειρηματολογία. Καταρχάς, να πω κάτι. Δύσβατο μονοπάτι, αδιέξοδα. Με συγχωρείτε, να τα βάλουμε ένα. Εμείς λοιπόν, κύριε Σκουρή, καταφέραμε μια συμφωνία η οποία δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να έχει στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κατά 20 δισεκατομμύρια χαμηλότερους από αυτούς που είχε ο κύριος Σαμαράς. Εμείς χθες ψηφίσαμε ένα προϋπολογισμό το Σάββατο. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο πιο δύσκολος των τριών χρόνων. Έχει μια δημοσιονομική προσαρμογή 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Η τελευταία χρονιά του Σαμαρά, η χρονιά που στήθηκε το success story και που ξυπνάγαμε όλοι το πρωί και βλέπαμε στις οθόνες μας τι καλά που τα κάνει η κυβέρνηση όλα και βγαίνουμε από την κρίση και βγαίνουμε από την κρίση, είχε δημοσιονομική προσαρμογή 10 δις. Ο προϋπολογισμός ο τελευταίος που υλοποιούσε η κυβέρνηση Σαμαρά είχε 3 δις φόρους και 7 δις μείωση δαπανών. Εμείς έχουμε τη μισή προσαρμογή φέτος. Αλλά διαρκώς από παντού δεν ακούμε success story. Ακούμε φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή, το χειρότερο μνημόνιο, διαλύεται το σύμπαν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, εγώ δεν λέω. Ας λένε οι άνθρωποι ότι θέλουν να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, αλλά το κακό που κάνουν, ξέρετε ποιο είναι. Ότι διαλύουν την ψυχολογία του κόσμου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία. Διότι η οικονομία δεν είναι μόνο μεγέθη και αριθμοί. Είναι και ψυχολογία η οικονομία για να μπορέσει να ανατάξει. Για να ανατάξουν οι τράπεζες, πρέπει ο κόσμος να βγάλει τα λεφτά από τα σεντούκια και να τα ξαναδώσει στις τράπεζες. Πετύχαμε μέσα σε χρόνο μηδέν μια ανακεφαλαιοποίηση, ενώ περιμέναν 25 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα κοστίσει το ελληνικό δημόσιο, να κοστίσει 5,7. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τόσο μεγάλη εισρωή ιδιωτικών κεφαλαίων σε τράπεζες που τις θεωρούσαν όλοι κουφάρια τον Ιούλιο όταν ήταν κλειστές. Φτάσαμε στο σημείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λέγανε ότι θα έχουμε ύφεση 7% και κλείνουμε με 0. Με 0 ύφεση το 2015, την πιο δύσκολη χρονιά. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε ότι καταστρεφόμαστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Κεχαγιά, όχι, θα με επιτρέψετε λοιπόν για να τα βάλουμε σε μία σειρά. Εγώ δεν θα μιλήσω για success story. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε για να πάμε. Για success story. Για να πάμε στο παρόν. Success story δεν είναι μονάχα η ανάπτυξη. Success story δεν είναι μονάχα να ανακεφαλαιοποιήσει τι τράπεζε. Είναι να μπορέσει να βγει ο κόσμο δουλειά. Γιατί η ανεργία εμεί τη μειώσαμε κατά 112.000 φέτο, ενώ στι εκλογέ μα έλεγε η Νέα Δημοκρατία 200.000 περισσότερο άνεργοι. 112.000 περισσότεροι οι εργαζόμενοι φέτος. Αλλά έπεσε 1,5% αλλά παραμένει στο υπερβολικά μεγέθη. Στην αγορά όμως ανακεφαλαιοποίηση, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε για να έχει μια προσοχή. Σας είπα εγώ λοιπόν για success story. Εγώ σας λέω ότι έχουμε ανωδικό χάρτη εξόδου από την κρίση, ο οποίος έχει βήματα και ο οποίος λέει ότι πρέπει η χώρα να ανακτήσει την κυριαρχία που προσπαθήσαμε με σκληρή διαπραγμάτευση να ανακτήσουμε και πέσαμε σε τοίχο εξαιτίας και της ενέδρας που μας είχαν στήσει στις διεθνείς δυνάμεις στην Ευρώπη, αλλά και το γεγονότος ότι εκτιμήσαμε ότι θα βρούμε περισσότερες συμμαχίες από όσες καταφέραμε να βρούμε. Πέσαμε σε τοίχο. Κάναμε έγκαιρα όμως τη στροφή εκείνη που μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να πάμε
σε έναν οδικό χάρτη εξόδου. Και λέμε, πρώτο, η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Κρίσιμο θέμα. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, κύριε Σκουρή, ήμασταν με το πιστόλι στον κρόταφο. Σωστό είναι αυτό. Διότι δίνει, αν δεν ολοκληρωνόταν η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, θα ερχόταν το 2016 και υπήρχε κίνδυνος κουρέματος καταθέσεων. Το αποφύγαμε αυτό. Και όχι μόνο το αποφύγαμε, δεν υπήρξε ούτε μία τράπεζα να πάει σε καθάριση. Είχαμε πολύ σημαντική συμμετοχή ιδιωτών, επενδυτών στην ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αλλά με την αντιπολίτευση θα σκεφτούμε. Ναι, αλλά κύριε Κουβάκη, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί στις 30 Ιουνίου του 2014 κόστιζαν 30 δις ευρώ και σήμερα έχουν αξία 750 εκατομμύρια ευρώ. Δεν χάθηκαν περίπου. Η μετοχή της Εθνικής στην αρχή του χρόνου είχε 2,20 και σήμερα έχει 2 λεπτά. Η μετοχή της Εθνικής θα ανέβει, κύριε Κουβάκη, και ανεβαίνει. Και η μετοχή της Εθνικής θα ανέβει ραγδαία μετά την ανακεφαλοποίηση και μέσα από τη διαδικασία επιστροφής στην ανάπτυξη και κυρίως μέσα από την οριστικοποίηση της εξόδου από την κρίση που θα γίνει με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και βεβαίως με την πολυπόθετη απόφαση για την ελάφρυνση του χρέους που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα ξανά πίσω στις αγορές. Και εδώ καλά κάνετε και το βάζετε αυτό το ερώτημα, διότι είπε πιο πριν ο κύριος Σκουρής ότι η αντιπολίτευση σας λέει ότι κάνετε λάθος. Προσέξτε τώρα. Και σας απειλεί και με εξεταστική. Ναι, καλά, ναι, αυτό είναι. Πώς το λένε, πώς το λέει η παροιμία, ότι στο σπίτι του κρεμασμένου καλά να μην μιλάμε για σκηνή. Το απάντησε ο κύριος Δραγασάκης. Ακούστε λίγο. Αν είχαμε μηδενική συμμετοχή ιδιωτών στην διαδικασία της ανακεφαλοποίησης, όχι μόνο θα χρεώνονταν ο ελληνικό λαός 25 δισεκατομμύρια, 19 περισσότερα, περίπου 10% του ΑΕΠ, αλλά οι τράπεζες θα πηγαίνουν σε καθάριση. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχει σε μια τράπεζα πριν την ανακεφαλοποίηση, πριν βάλουν ιδιώτες επενδυτές χρήματα, 40%, και τώρα με το που βάλανε ιδιώτες επενδυτές να έπεσε αυτό το 40% και να έγινε για παράδειγμα 15%, 20%. Ξέρετε κάτι, το 40% σε μια τράπεζα που πάει σε καθάριση και δεν είναι επαρκώς ανακεφαλοποιημένη έχει πολύ πολύ μικρότερη αξία από ότι το 20% σε μια τράπεζα που είναι επαρκώς ανακεφαλοποιημένη. Σε απόλυτα νούμερα είναι τελείως παράλογο αυτό που λένε. Τελείως άστοχο και νομίζω ότι φτάνουμε στα όρια για αντιπολίτευση όταν γίνεται για την αντιπολίτευση και χωρίς επιχειρήματα. Να φτάνουμε στο σημείο της παράκρουσης. Κοιτάξτε, πρέπει και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε σε αυτό μαζί μου και ίσως η ΕΡΤ μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Εγώ είμαι ανοιχτός. Να έρχονται εδώ πολιτικοί αρχηγοί να συζητάμε με επιχειρήματα. Αλλά αποφεύγουν το διάλογο εδώ ακόμα και στο ίδιο τους το κόμμα. Εδώ είναι δύο μήνες σε προεκλογική αντιπαράθεση και δεν έχουν κανένα debate να δούμε τι διαφορετικό έχουν να πούνε. Να γίνει στη Βουλή. Λοιπόν, άρα θέλετε debate. Κοιτάξτε, μα η Βουλή, προσέξτε κάτι, η Βουλή είναι ένα πεδίο θεατρικό πολλές φορές αντιπαράθεσης. Διότι έχεις μονολόγους. Μονολόγους. Εδώ να ακουστούν τα επιχειρήματα. Διότι από το πρωί που ξυπνάει ένας πολίτης μέχρι το βράδυ που κοιμάται, από την πλειοψηφία μέσω ενημέρωσης που για 4 χρόνια λέγανε το μνημόνιο είναι ευλογία και είναι καταπληκτικά όλα όσα γίνονται. Τώρα μας λένε και ανακαλύψανε τις φοροκαταιγίδες, τις φορολέλαπες, ότι θα μας πάρουν τις περιουσίες. Καλείτε τους αρχηγούς σας να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους λοιπόν. Ναι, έχουμε δυσκολίες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε δυσκολίες. Τις δυσκολίες όμως ξεπερνάμε με σχέδιο. Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε αλόβητες σημαντικές κόκκινες γραμμές, όπως είναι το ζήτημα της προστασίας των δανειοληπτών. Έχουμε σχέδιο για το ασφαλιστικό. Και θέλαμε τη στήριξη και των άλλων κομμάτων. Δυστυχώς δεν την πήραμε, διότι έχουμε μια μικροκομματική αντιπαράθεση, η οποία είναι, κατά την άποψή μου, σε ένα επίπεδο. Το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε, είναι κόκκινη γραμμή ή όχι? Ασφαλώς είναι κόκκινη γραμμή. Αλλά να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ασφαλιστικό. Βεβαίως. Είστε βέβαιος ότι θα περάσει από την κοινοβουλευτική σας ομάδα το ασφαλιστικό? Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω. Δεν έχω καταλάβει, επειδή και η αντιπολίτευση. Φέρνω και εγώ στο τραπέζι τη συζήτηση την αντιπολίτευση. Σας κατηγορεί ότι δεν έχετε ανοίξει τα χαρτιά σας για το ασφαλιστικό. Ρωτάω λοιπόν εγώ με βάση τα όσα έχετε πει μέχρι τώρα. Είστε με τους συνταξιούχους ή με τους άνεργους? Και γιατί το λέω αυτό? Έχετε πει περικοπές και μειώσεις κυρίων συντάξεων. Εμείς ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να κάνουμε. Το 0,6% έχει καλυφθεί από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Άρα ψάχνετε για κάλυψη το 0,4%. Η οδός, η προφανής, είναι η αύξηση των εισφορών εργοδοτικών ή των εργαζομένων. Ξέρουμε όμως ότι οι εταίροι μας, οι δανειστές, όπως θέλετε να τους πούμε, και κυρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βάζει προσκόμματα σε αυτό.
Εάν λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός της κυβέρνησης. Δεν το ξέρω, εγώ το ακούω από τους δημοσιογράφους αυτό, διότι δεν έχει ανοίξει η συζήτηση. Οι πληροφορίες λοιπόν των δημοσιογράφων λένε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αν θέλετε, αυτή η αντίσταση δηλαδή, από πλευράς θέλουν για να έχουν μια 12η μείωση συντάξης. Μία ακόμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς επιθυμούν. Εσείς λοιπόν τι θα επιλέξετε, μειώσεις συντάξεων, ορίστε. Πιο σύντομο το ερώτημα. Για να προχωρήσουμε, είναι 11 παρά 4 ήδη. Μειώσεις συντάξεων, κύριε Πρόεδρε, ή με τους εργαζόμενους μείωση της ενεργείας, διότι αν αυξηθούν οι εισφορές, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην αγορά. Κύριε Καγιά, εμείς είμαστε με την κοινωνία, η οποία πρέπει να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε δουλειές για τους άνεργους, ότι πρέπει αυτές οι δουλειές να είναι αξιοπρεπείς και ότι πρέπει να μην ισοπεδώσουμε, να μην λαϊλατήσουμε την πιο αδύναμη κοινωνική κατηγορία, την οποία τη λαϊλατήσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που ήταν συνταξιούχοι. Διότι, ξέρετε, τα τελευταία 5 χρόνια, όπως είπα και πιο πριν, έγιναν 10 διαφορετικές περικοπές, 11 διαφορετικές περικοπές συντάξεις. Εσείς δεσμεύεστε ότι θα γίνουν περικοπές συντάξεις. Δεν οδηγεί πουθενά. Διότι όταν κάνεις παραμετρικές, θα σας πω, όταν κάνεις παραμετρικές αλλαγές, χωρίς να βλέπεις το πρόβλημα, πας να αντιμετωπίσεις τα συμπτώματα και δεν βλέπεις ποιο είναι αυτό που γεννάει το, ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Εμείς λοιπόν θέλουμε καταρχάς να πάμε σε μια συνολική μεταρρύθμιση, διαρθωτική μεταρρύθμιση, η οποία να μην αντιμετωπίζει μονάχα το κόστος των συντάξεων, διότι για να καταλάβουν επί τηλεθεατές μας και όλοι όσοι μας παρακολουθούν πού βρίσκεται το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, έχουν μειωθεί συντάξεις πάνω από 40%. Παρ' όλα αυτά, ως ποσοστό του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό, η συνταξιωτική δαπάνη του κράτους έχει αυξηθεί. Γιατί έχει αυξηθεί, εφόσον έπεσαν οι συντάξεις? Μα πολύ απλά διότι μειώθηκε το ΑΕΠ. Διότι είχαμε απώλεια 25% του ΑΕΠ από τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Διότι αυξήθηκε η ανεργία στο 28% και άρα δεν πληρώνουν εισφορές οι εργαζόμενοι, διότι δεν υπήρχαν λιγότεροι εργαζόμενοι. Διότι αυξήθηκε ραγδαία η ανασφάλιστη εργασία, διότι μειώθηκαν οι εργοδοτικές εισφορές. Ήταν 3,9% πριν από 2 χρόνια. Και η κυβέρνηση Σαμαράς πήγε στο 0. Άρα λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους, συν προβλέπει μείωση το PSI, το οποίο PSI αφέμαξε από τα ασφαλιστικά ταμεία σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ, και μην το ξεχνάμε αυτό, συν το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί το ασφαλιστικό πρόβλημα υπήρχε και πριν. Για τις συντάξεις, κύριε Πρόεδρε, διαπραγματεύεστε την αύξηση των εισφορών εργοδοτικών και εισφορών εργαζομένων? Αυτό διαπραγματεύεστε? Εμείς λοιπόν, κύριε Σκουρή, έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση για το ασφαλιστικό που δεν απαντά μονάχα στην υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους θεσμούς για μείωση της ασφαλιστικής δαπάνης το 2016 1%, αλλά αντιμετωπίζει ολιστικά το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν καταθέσει και διεξάγεται αυτή τη στιγμή ο διάλογος στην ΟΚΕ, θα έρθει και στη Βουλή μια πρόταση, θα τη δείτε και πολύ συγκροτημένη, η οποία πρόταση λέει ότι πρέπει να πάμε καταρχάς σε διαθροτικές αλλαγές. Μειώσαμε, αυξήσαμε τα όρια ηλικίας, καταργήσαμε τις προώρες συνταξιοδοτήσεις. Και εδώ νομίζω είναι κάτι το οποίο έχει και την κοινωνική αποδοχή. Βεβαίως ήταν μια ακόμα παρέμβαση. Προχωρήσαμε και θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση η οποία θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το αν είχαν τύχη στον εργασιακό τους βίο να δουλεύουν ή να είναι άνεργοι μακροχρόνια, εφόσον έχουν συμπληρώσει 15 έτη εργασίας, να έχουν μια εθνική σύνταξη ως βάση πάνω στην οποία θα δομείται η αναλογική σύνταξη. Και βεβαίως διαθροτικές αλλαγές όπως η ενοποίηση των ταμείων και πολλές άλλες. Κύριε Πρόεδρε, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Στο κρίσιμο είναι θέμα το οποίο με ρωτάτε, θα απαντήσω, δεν υπεκφεύγω. Ναι. Θα τα απαντήσω όλα. Απλά θέλω να είμαι λίγο επεξηγηματικός. Στο κρίσιμο θέμα το οποίο με ρωτάτε, πώς θα καλύψουμε αυτό το 0,4 που μας μένει. Εγώ λοιπόν λέω ότι υπάρχουν μια σειρά από τρόποι να το καλύψουμε. Ένας από αυτούς είναι μια μικρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, η οποία πιθανώς να αποσβεστεί στο μέλλον, καθότι εμείς θέλουμε να παραμείνει σταθερή η συνταξιοδοτική δαπάνη, εφόσον οι προβλέψεις είναι ότι από το 2017 και μετά θα έχουμε ραγδαία αύξηση του ΑΕΠ, 2 μονάδες περίπου, τότε δεν θα αποσβαίνει σταδιακά. Κύριε Πρόεδρε, μειούμενη αν αυτό χρόνο δεν το δεχτούν οι δανειστές, διότι είναι κάτι που δεν το δέχονταν και από τις προηγούμενες. Ακούστε. Οι δανειστές είχαν επιβάλει. Από εκεί πέρα, εγώ λέω ένα πράγμα. Εισφορών. Το πώς θα βρούμε λοιπόν 600 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχουν αρκετοί τρόποι να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Και βεβαίως η τελική επιλογή θα είναι της κυβέρνησης, αλλά γι' αυτόν τον λόγο θέλαμε να ξεκινήσει ένας διάλογος. Αλλά βλέπετε, έχουμε μια αντιπολίτευση. Όπως και στο ΦΠΑ στην παιδεία. Θυμάστε τι έγινε το ΦΠΑ στην παιδεία? Ήταν εδώ η προεκλογική μου δέσμευση ότι το ΦΠΑ στην παιδεία δεν θα μπει.
διότι αφορά πλατιά λαϊκά στρώματα, δεν είναι μόνο οι πλούσιοι που βγαίνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία, είναι και τα φροντιστήρια, είναι ξένες γλώσσες. Και βγήκα στη Βουλή και είπα, μέχρι τον προϋπολογισμό αναστέλλω το μέτρο και θα έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τότε να βρούμε ισοδύναμη. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, ναι. Επί δύο μήνες οργίασαν, δεν υπάρχουν ισοδύναμα, δεν μπορούν να βρουν ισοδύναμα, είναι ανίκανοι να βρουν ισοδύναμα. Και προσέξτε τώρα εδώ και οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Κάθε φορά που στο Υπουργείο Οικονομικών πήγαινε μια πρόταση, μια σκέψη για να διερευνηθεί και να κοστολογηθεί, διέρεε αυτό από τους μηχανισμούς από κάτω, πηχαίοι τίτλοι. Κάθε φορά ανακαλύπταν και άλλους φόρους. Τελικά βρέθηκε μια λύση που δεν επιβαρύνει κανένα. Η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε ούτε μια πρόταση που έβγαινε στα παράθυρα και κινητοποιούσε τους εκπαιδευτικούς στα ιδιωτικά σχολεία, ούτε μια πρόταση για ισοδύναμη. Δεν σας άκουσα, οι δανειστές συμφωνούν ότι το ποσό της διαφοράς στο ασφαλιστικό είναι τα 600 εκατομμύρια στα οποία αναφερόμαστε. Αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν χρειάζεται να συμφωνούν. Εκεί που δεν ξέρω αν συμφωνούν, και εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όταν πηγαίνουμε στο διάλογο, δεν συμφωνούμε. Ψάχνουμε λύσεις. Να σας πω για, για τα κόκκινα δάνεια. Η αναζήτηση που στρέφεται. Να σας πω για τα κόκκινα δάνεια. Να μιλήσουμε για το ασφαλιστικό, κύριε Πρόεδρε. Να μιλήσουμε για το ασφαλιστικό. Γιατί υπάρχει μια απορία στο ασφαλιστικό. Η αναζήτηση για τα 600 που στρέφεται αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, να σας πω αυτό το οποίο θεωρώ πολύ κρίσιμο. Με τους δανειστές δεν συμφωνούμε ότι καθόμαστε στο τραπέζι και υπάρχουν και συγκρούσεις πολύ δύσκολες. Για τα κόκκινα δάνεια, όταν η κυβέρνηση αμαράφησε μηδέν προστασία το τέλος του 2014. Ξεκίνησαν από το 16% για να πάμε στο 60% και πήγαμε στο 60% μετά από πολύ μεγάλη μάχη και μετά και από πολύ μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη. Ήρθε μέχρι και ο πρόεδρος Ολάντ στην Ελλάδα και πήγε στο ελληνικό κοινοβούλιο και έκανε αυτό το οποίο δεν έχουν κάνει εδώ οι δικοί μας. Να βγει και να πει ότι δεν πρέπει να, να έρθει η προστασία από την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς οι δανειστές δεν είναι ενιαίο πράγμα. Δεν είναι ανίο πράγμα. Δανειστές μας είναι και οι Γάλλοι και ο Ολλάνδοι που μας υποστηρίζει. Το έχω ρωτήσει. Δανειστές μας είναι και αυτοί που είναι διαρκώς απέναντι. Μπορείτε εδώ απόψε να δεσμευτείτε σε μια εποχή που είχατε εξαγγείλει ουσιαστικά τη 13η σύνταξη του Χριστούγεννα, τέτοια εποχή θα έπρεπε να δοθεί, και σε μια εποχή που μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Μπορείτε, δεν μιλάω για τις επικουρικές συντάξεις, μιλάω για τις κύριες. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι το νομοσχέδιο. Να πω τη φράση. Α, θα μου βάλετε ότι... δύσκολα. Όχι, αλλά θα προσπαθήσω με μια σαφήνεια να ρωτήσω. Σαφή απάντηση θέλω. Ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις με το νομοσχέδιο που θα φέρετε. Ναι, βεβαίως. Το έχω πει και στη Βουλή. Το είπα και στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Η κυβέρνηση σε αυτό ζήτησε συνένεση και δεν την πήρε δυστυχώς από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και η άποψή μας, η θέση μας. Και αυτή τη θέση μας έχουμε αποδείξει ότι εκεί που βάζουμε κόκκινες γραμμές, τι στηρούμε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Εγώ θέλω και γενικά ότι δεν πρέπει να πάμε σε επώδυνες περικοπές συντάξεις εκ νέου. Μια δωδέκατη μείωση συντάξεις δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Μα πάντως, κανένα πρόβλημα. Το δεν πρέπει από το δεσμεύουμε έχει απόσταση. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεσμεύτηκα καθαρά, κύριε Σκουρή. Okay. Δηλαδή, πώς να, τι θέλετε να κάνω, δηλαδή, να βγάλω το σακάκι μου και να το δώσω. Ένα λεπτό, να το τελειώσουμε. Εάν οι δανειστές δεν συμφωνήσουν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνετε. Κύριε Κουβαρά, επαναλαμβάνω, σε πολλά πράγματα δεν έχουν συμφωνήσει οι δανειστές. Όμως η διαπραγμάτευση είναι μια δυναμική διαδικασία. Ναι, αλλά συνήθως δεν είναι αυτό συμμαχίες. Που θέλουν οι δανειστές, θα μου επιτρέψω να σας πω, γιατί το έχουμε δει αυτό σε αυτήν την ώρα. Ναι, εντάξει, αλλά με εμάς δεν έχετε δει ακριβώς αυτό. Με εμάς δεν έχετε δει ακριβώς αυτό. Και πρέπει να σας πω ότι στην πολύ κρίσιμη μάχη για το, από το 16% προστασία να πάμε στο 60% ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Και αυτή ενδεχομένως ήταν μια δύσκολη μάχη. Θα ήταν ευκολότερη για μας. Αν είχαμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίζουν αντί να μποϊκοτάρουν. Θα ήταν ακόμα ευκολότερη για μας. Θα ήταν ακόμα ευκολότερη για μας. Θα ήταν ακόμα ευκολότερη για μας αν είχαμε και τις εργοδοτικές οργανώσεις να λένε, βρε αδελφέ, ήταν 3,9 εργοδοτική εισφορά. Να επανέλθει στο 1% με προοπτική σε 3 χρόνια. Αφήστε να το πω αυτό. Αφήστε να το πω αυτό όμως. Ήταν 3,9 εργοδοτικές εισφορές. Να πει ο ΣΕΒ. Να πει. Να υπάρξει ένα κοινωνικό μέρισμα της ευθύνης. Γιατί ξέρετε κάτι. Από τους συνταξιούχους σήμερα ζουν οι άνεργοι, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε 24% ανέργους, νέα παιδιά, από τη σύνταξη του συνταξιούχου πηγαίνουν και εκεί χρήματα.
Μέχρι λοιπόν η ανεργία να πάει στο 15%, ας αφήσουμε τις συντάξεις όπως έχουν, να βρούμε άλλους τρόπους. Ήταν 3,9 εργοδοτική εισφορά. Αν υπάρξει 1% όπου σταδιακά θα αποσβεστεί μέσα στα επόμενα 3 χρόνια με την αύξηση του ΑΕΠ, είναι καταστροφή. Και το ΕΚΑΣ, κύριε Πρόεδρε, θα βοηθούσε, κύριε συντάξη, θα βοηθούσε λοιπόν. Θα βοηθούσε και η στάση των εργοδοτικών οργανώσεων εδώ. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πολλοί τρόποι. Υπάρχουν τρόποι για να βρούμε αυτά τα 600 εκατομμύρια, διάολο. Δεν είναι 6 δις. Είναι 600 εκατομμύρια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ πριν από λίγο δεσμεύτηκα στον κύριο Σκουρή, οπότε θα. Και για το ΕΚΑΣ θέλω μια δέσμευση, κύριε Πρόεδρε. Αφού με κρίνει αυστηρά. Αφού γίνομαι κακός, και για το ΕΚΑΣ θέλουμε μια δέσμευση αντίστοιχη. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ? Με το ΕΚΑΣ δώσαμε τη μάχη. Δεν ξέρω, κάποιοι διαδηλώνανε για το ναι, θέλανε την άμεση καταργήση του ΕΚΑΣ. Τώρα με το ΕΚΑΣ έχουμε μια σταδιακή απόσβεση και αντικατάστασή του από το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Άρα δεν υπάρχει θέμα. Όσοι παίρνουν αυτό το επίδομα θα το παίρνουν με άλλον τρόπο. Πότε στο θα ίδιο το δούμε αυτό? Πότε θα στο ίδιο ύψο. Στο βάθο τη τριετία. Αυτά εγώ δεν έχω πάρει είναι κάποιε λεπτομέρειε, τι οποίε θα τι δούμε ολοκληρωμένα, κύριε Σκουρή. Κάντε λίγη υπομονή. Κύριε Πρόεδρε, θα τι δούμε ολοκληρωμένα μόλι θα καταφέρει με τον νέο χρόνο, μετά τα φώτα. Που θα φύγουν και οι καλικάντζαροι, ελπίζουμε. Εξακολουθώ να περιμένω μια απάντηση για το αν θεωρείτε ότι το ασφαλιστικό θα βρει την κοινοβουλευτική σας ομάδα σαν μια γροθιά. Η ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα ήταν, είναι και θα είναι μια γροθιά και στα δύσκολα. Και στο ασφαλιστικό. Και στα δύσκολα. Και στα πιο δύσκολα. Και στα πιο δύσκολα. Το ασφαλιστικό δεν έχει ψήφο εμπιστοσύνη τώρα, μια και πολιτικοποιούμε τη συζήτηση. Όλα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι όλες ψηφοφορίες είναι δύσκολες ψηφοφορίες. Αλλά σας είπα κάτι το οποίο δεν το καταλάβατε και νομίζω ότι έχει μια σημασία δημοσιογραφικά να το εντοπίσετε αυτό. Σας είπα ότι αν υπάρξει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στη Βουλή, θα έρθει διότι θα έχουμε κρίνει εμείς ότι είναι η καλύτερη δυνατή εκδοχή την οποία μπορεί να καταφέρει η χώρα για την προστασία της κοινωνίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων και ιδίως των πιο ευάλωτων και άρα. Θα έχει την έγκριση σύσσωμης κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εμείς έχουμε και άλλου είδους διαδικασίες, ξέρετε. Και σας είπα και τα ξεκαθάρισα αυτά. Ό,τι ήταν να δείτε το ήδη, το έχετε δει. Από εδώ και πέρα αυτή η πλειοψηφία μειούμενη δεν θα αποβεί. Δεν θα αποβεί. Εμάς μας αρκεί. Μας αρκεί. Έχουμε 153 βουλευτές. Σας είπα, Καραμαλής και Μητσοτάκης, ο Κυριάκος τώρα που θέλει να γίνει αρχηγός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο επίτιμος. Κυβέρνησε με 151. Και να σας πω και κάτι, το κρίσιμο δεν είναι με πόσους έχεις στη Βουλή, γιατί ο Παπαδήμος είχε 280. Τι έγινε? Έπεσε 3 μήνες. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει στήριξη στην κοινωνία. Δεν λοιπόν, έπεσε, αυτό είναι. Κύριε Χαγιά, κύριε Κουβαρά, κύριε Κουβαρά, κύριε Κουβαρά, κύριε Κουβαρά, κύριε Κουβαρά, εντάξει, ο Παπαδήμος είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης 2 μέρες πριν παραιτηθεί. Πασό και Νέα Δημοκρατία είχαν συμφωνήσει από πριν. Ένα προσύμφωνο να και είχαν 280. Μπορεί να μην έπεσε ο Παπαδήμος, αλλά όπως είπε και ο Τσακαλώτος, πήραν τον Τζόκερ μετά. 50% έπεσε η δύναμη των δύο κομμάτων στις εκλογές εκείνες, όπου είχαν 280 και οι δύο μαζί. Κύριε Άρα Πρόεδρε, το ζήτημα. Κύριε Κουβαρά, για να μην πάρουμε και εμείς το Τζόκερ, σε πόσα ζητήματα θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός εδώ απόψε, θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε λίγο τον έλεγχο. Δεν μου επιτρέπετε, κύριε Κουβαρά. Δεν με ακούτε. Κύριε Κουβαρά, λοιπόν, υπάρχουν μια σειρά. Είναι 11 παρα 5 η ώρα. Υπάρχουν πολλά που θέλουμε να μάθουμε και δεν τα έχουμε αγγίξει καν. Έχουμε τη διαπραγμάτευση ανοιχτή, έχουμε τα κόκκινα δάνεια, έχουμε το εργασιακό που δεν ξέρουμε αν έρχεται τώρα σε αυτό το δεύτερο πακέτο μέσα. Έχουμε το προσφυγικό να συζητήσουμε, έχουμε την εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, να πάμε λίγο στη διαπραγμάτευση. Με τα κόκκινα δάνεια τα έχουμε βρει, τι έχει γίνει. Με τα στεγαστικά έχει κλείσει. Η συμφωνία με τα επιχειρηματικά, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της, έχει κλείσει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Από εκεί και πέρα τα εργασιακά όχι. Δεν είναι. Κατηγορηματικά. Όχι. Τα εργασιακά είναι μια διαδικασία διαλόγου που με ευθύνη των θεσμών έχει καθυστερήσει, οφείλω να πω. Θα γίνει συγκροτημένα το επόμενο διάστημα. Δεν θα είναι καν στην πρώτη αξιολόγηση, θα είναι αμέσως μετά. Αμέσως μετά έχουμε τα εργασιακά, όπου εκεί. Έτσι λέει η συμφωνία, ότι η χώρα θα επανέλθει σε καθεστώς συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και η συμφωνία λέει ότι θα ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί η Ευρώπη. Μάλιστα. Το μακάρι να τις ακολουθήσουμε. Τα επιχειρηματικά. Τα επιχειρηματικά είναι, κοιτάξτε, η διαδικασία, η συγκεκριμενοποίηση των διαδικασιών για την
εξυγίανση των τραπεζών και την εξυγίανση από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τις λεπτομέρειες αυτές είναι στη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα. Εξακολουθεί να υπάρχει σαν αστερίσκος αυτό που παλιότερα είχαν αναφέρει διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εθνικού ενδιαφέροντος κλάδι, όπως είναι η ναυσιπλοεία για παράδειγμα, θα εξαιρεθούν τις διαπραγμάτευσεις και θα δοθεί μια ειδική κατηγορία. Ανέφερα ένα κλάδο εγώ. Κοιτάξτε, είναι ένα σύνθετο θέμα. Και είναι ένα σύνθετο θέμα, διότι μπορεί εύκολα κανείς να λέει ότι εγώ, για παράδειγμα, θέλω να προστατευθούν οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά το να πας να δεις εξειδικευμένα ποιους κλάδους, πώς, με ποιον τρόπο, είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία, ξέρετε, απαιτεί και από την πλευρά της κυβέρνησης να έχει μια πολύ αναλυτική και πάρα πολύ υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση στη διαπραγμάτευση. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία αυτή. Στόχος μας είναι σε κάθε περίπτωση να προστατεύσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στη χώρα μας που μάλλον έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, έχουν τις επιχειρήσεις τους στο κόκκινο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και παρόλα αυτά συνεχίσουν να έχουν κέρδη τα οποία δεν τα φανερώνουν. Εντάξει, εδώ θα πρέπει, αλλιώς οι τράπεζες δεν θα εξυγιανθούν αν μείνουμε έτσι. Θα πρέπει όμως με τρόπο που δεν θα περάσει κίνδυνο των funds, τις εργασιακές. Στο τι θα περάσει στα χέρια των funds. Ναι, αυτό σας λέω τώρα. Εδώ, για παράδειγμα, καταρχάς, εμείς θέλουμε να αποκλείσουμε πλήρως αυτό που ονομάζουμε distress funds, δηλαδή τα κοράκια της καταστροφής. Είστε κοντά σε αυτό, στο να αποκλειστούν. Αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η στάση μας, αυτός είναι ο στόχος μας και το παλεύουμε με πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, αξιόλογα. Έχουμε πετύχει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πολύ καλύτερο, θα έλεγα, από αυτό το οποίο έχει επισημηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι βεβαίως η επιλογή αυτή που γίνεται, είναι ένα αποτέλεσμα συμβιβασμού, να το πούμε και αυτό. Διότι αν ήμασταν χωρίς την Τρόικα, η επιλογή της κυβέρνησης θα ήταν άλλη. Εμείς είχαμε την άποψη ότι πρέπει να φτιάξουμε έναν διάμεσο φορέα. Μετά ο κύριος Κουβάρας, με το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, τι γίνεται? Διασφαλισμένα ή χαμένα? Ακούστε, αυτή ήταν η μεγάλη μάχη που δώσαμε στις 12 του μήνα. Το αποτέλεσμα? Και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά θετικό, διότι καταφέραμε να πετύχουμε ένα ταμείο το οποίο θα έχει έδρα το Λουξεμβούργο και κλειδοκράτορες κάποιους ξένους που θα πάρουν περιουσία 50 δις να την εκπίσουν. Αλλά πετύχαμε το πολύ θετικό να είναι ταμείο στην Ελλάδα με ελληνικά χέρια, που δεν θα πάει μόνο με ιδιωτικοποίηση αλλά και με αναβάθμιση των αξιών, των assets του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών, περίπου 12,5 δις, να επανεπενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Ακούω και διαβάζω, μιας και ξεκινήσατε από τις κριτικές του γερμανικού τύπου, ότι λέει η ελληνική πλευρά δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Ο κ. Τσακαλώτος κατέθεσε επισήμως και διαβίβασε στους ομολόγους του από τις 11 Νοεμβρίου τις προτάσεις ελληνικής πλευράς για αυτό το ταμείο. Εμείς θέλουμε αυτό να τρέξει γρήγορα, γιατί πιστεύουμε ότι θα ευνοήσει την ελληνική οικονομία και κυρίως πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλύτερο τώρα που έχουμε μπροστά μας σημαντικές αποκρατικοποιήσεις, αεροδρόμια, ΟΛΠ. Είναι πολύ προτιμότερο να έχουμε το ταμείο αυτό, να το έχουμε φτιάξει, ώστε τα έσοδα τα οποία θα πάρουμε από αυτές τις αποκρατικοποιήσεις να μην πάνε όλα στο χρέος, να έχουμε τη δυνατότητα ένα ποσοστό να πάει και στην πραγματική οικονομία. Δεν έχει λόγο καθυστέρηση στις αποκρατικοποίησεις, στις ιδιωτικοποίησεις, κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και στον οργανισμό Λιμένος Πειραιός βλέπουμε ότι υπάρχει μία επιβράδυνση της πώλησης. Ο κύριος Ρίτσας ζητάει το Μάρτιο. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε εξελίξεις σημαντικές. Σημαντικές. Άρα το αίτημα του κύριου Δρίτσα δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτό από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι, κάθε άλλο. Το αίτημα του κύριου Δρίτσα έχει γίνει αποδεκτό και πρέπει να σας πω ότι και πάλι κόντρα σε ισχυρά συμφέροντα, μια βασική προεκλογική προσωπική μου δέσμευση στους πολίτες της Β' Πειραιά, σε μια προεκλογική μου συγκέντρωση σε μια τοχογειτονιά της Β' Πειραιά, στο Κερατσίνι, δήλωσα ότι η ζώνη της Δραπετσόνας θα αποδοθεί στον λαό, στους πολίτες της περιοχής, στο Δήμο, προκειμένου να γίνει μια ζώνη πρασίνου και επαφής με τη θάλασσα.
Και πράγματι αυτή η ζώνη εξαιρέθηκε από τη σύμβαση παραχώρησης του δημοσίου προς τον όλο. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη κατάκτηση και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε απόψε τη σχέση που έχει πλέον η κυβέρνηση με τους δανειστές. Γιατί το λέω αυτό, διότι προχθές στη Βουλή σας άκουσα να ξαναλέτε, αν χρειαστεί θα ξανασυγκρουστούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, είπατε πρόσφατα. Να το κάναμε και με τα κόκκινα δάνεια το κάναμε. Είπατε πρόσφατα ότι το καραβάνι θα προχωρήσει έστω και αν ουρλιάζουν τα σκυλιά. Επειδή αυτό είναι κάτι που το έχετε πει και στο παρελθόν, αλλά τότε στα σκυλιά. Όταν ήμουν στην αντιπολίτευση. Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, τότε στα σκυλιά λοιπόν ήταν η τότε κυβέρνηση, ήταν οι δανειστές βεβαίως και ήταν και τα εξωθεσμικά κέντρα. Τώρα οι δανειστές πού είναι, στο καραβάνι ή στα σκυλιά? Ό,τι ίσχυε τότε, ίσχυε και τώρα, κύριε Κουβαρά. Είναι μια ωραία παροιμία αράβικη αυτή. Ναι. Την οποία την πράγματι την έχω ξαναπεί όταν στην αντιπολίτευση όλοι ασχολιόντουσαν με τον ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και αναφερόμουν στο εγχώριο πολιτικό, οικονομικό κατεστημένο. Οι δανειστές δεν είναι ένα νέο πράγμα. Δανειστής μας, επαναλαμβάνω, είναι ο κύριος Ολάντ, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, στηρίζει την Ελλάδα, έρχεται στο κοινοβούλιο, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρξει, να έρθει η προστασία στην πρώτη κατοικία. Δανειστής μας είναι. Και ο οποίος σας τηλεφώνησε όντως και σας ρώτησε. Είναι ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος λέει ότι δεν έχει πάρει από τον Τσακαλώτο το σχέδιο για το ταμείο. Ενώ το έχει πάει από τις 11:00. Σας τηλεφώνησε ο κύριος Ολάντ και σας ρώτησε αν το Πασόκ σας στηρίζει στην κυβέρνηση και γιατί δεν σας στηρίζει. Σας τηλεφώνησε ο κύριος Ολάντ όντως. Γιατί κυκλοφόρησε αυτή η δημοσιογραφική πληροφορία η οποία όντως μας έκανε εντύπωση ότι μπορεί να ανησυχεί ο Ολάντ ή άλλοι στην Ευρώπη για το πώς πάει η ελληνική κυβέρνηση εδώ. Επαφή και επικοινωνία και έχει μια αληθινή, ειλικρινή έγνοια για την Ελλάδα. Όπως και για την Πορτογαλία. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που έγινε στην Πορτογαλία ήταν ενδεχομένως μεγαλύτερο πραξικόπημα από αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Αλλά διότι επί 2 μήνες οι άνθρωποι είχαν πλειοψηφία στη Βουλή και ο πρόεδρός τους έβγαζε αυτόν ο οποίος είχε μειοψηφία, έδωσε εντολή να πάρει την κυβέρνηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, στην Ευρώπη υπάρχει μια μικρή, όχι ραγδαία, αλλά σημαντική μετατόπιση. Κυρίως μια μετατόπιση, θα έλεγα, στον πολιτικό άξονα μέσα στη σοσιαλδημοκρατία. Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί στην Ελλάδα, πέρα από το να είναι μια δύναμη που είναι σημείο, αρνητικό σημείο αναφορά στην Ευρώπη, πως ένα κόμμα από το 40 τόσο πηγαίνει στο 6, εξακολουθεί να είναι μια δύναμη προσκολλημένη στο να στηρίζει την δεξιά και μάλιστα μια δεξιά που βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Αυτό προφανώς είναι κατανοητό στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Το βλέπουμε. Μάλιστα. Και εσείς φλερτάρετε με την Σοσιαλδημοκρατία την Ευρωπαϊκή. Εσείς φλερτάρετε, διότι έχει σημασία. Είναι κοινό, ναι. Ταυτόσιμο. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διεμβολισμός, ας μου επιτρέψετε την έκφραση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε διαφορετική πολιτική οικογένεια. Θα μπορούσατε να είστε η αριστερή πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά είναι όμορος χώρος. Είναι όμορος χώρος και ξέρετε, όταν βρίσκεσαι σε ένα συμβούλιο 28, μπορεί να είναι πολυτέλεια όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν και εσύ επίσης να στηρίζεις κάποιους. Μπορείς να είσαι με όλους απέναντι. Άρα με αυτούς που είσαι πιο κοντά θα συνάψεις συμμαχίες. Και εγώ ευελπιστώ και στην εκλογική αναμέτρηση της Ισπανίας να τριτώσει την πολιτική αλλαγή στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ας μην ξεχνάμε ότι η Πορτογαλία έχει και ένα σημαδιακό περιεχόμενο, διότι έχουμε κυβέρνηση που συγκροτείται από τους σοσιαλιστές, από τους αντίστοιχους του ΣΥΡΙΖΑ και από τους κομμουνιστές, δηλαδή από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το αντίστοιχο ΚΚΕ εκεί. Για φανταστείτε πόσο διαφορετικό είναι αυτό. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα σοσιαλιστικό κόμμα που πετροβολά το ΣΥΡΙΖΑ και λέει: αν δεν έρθει η Νέα Δημοκρατία, δεν πάω πουθενά. Και έχει γίνει ουρά στην πραγματικότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και μια δεξιά που επαναλαμβάνω βρίσκεται σε αδιέξοδο, διότι προσέξτε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για το πολιτικό σύστημα δεν είναι ότι δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία εκλογές, αλλά ότι δεν έχει στρατηγική. Ότι δεν διεξάγεται ένα ουσιαστικό ιδεολογικοπολιτικό διάλογο. Και θα μου πείτε, σε ένα τι σε νοιάζει, καλό σου κάνει, παίζει μόνο. Δεν είναι έτσι. Όταν ένα πυλώνα του πολιτικού συστήματος είναι τόσο ασταθής, δημιουργείται αστάθεια συνολική στο πολιτικό σύστημα. Και εντάξει, ελπίζω να μην υπάρχει. Αν θα επανέλθετε στο διάλογο με τα κόμματα, συγγνώμη Βασίλη, γιατί
θα τελειώσει η συνέντευξη. Ναι, αλλά έχετε πάρει και τη μερίδα του λέοντος, αλλά ηλικίως. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή της συνέντευξης αυτής, υπενήσεστε ότι θέλετε να ξανακαλέσετε τους πολιτικούς αρχηγούς, είτε στο Μαξίμου, είτε σε ένα debate εδώ στην ΕΡΤ που μας φιλοξενεί απόψε. Θα γίνει κάτι τέτοιο και ποιος θα είναι ο σκοπός μιας τέτοιας πρωτοβουλίας? Όχι, δεν υπενήσομαι κάτι. Λέω ότι πιστεύω στον πολιτικό διάλογο, πιστεύω στην αντιπαράθεση με επιχειρήματα, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει κουλτούρα, η κουλτούρα του πολιτικού συστήματος. Να μην θεωρείται δηλαδή υπερβολή να μαζευτούν οι αρχηγοί να συζητήσουν όταν γύρω μας συμβαίνει κοσμογονία. Όταν έχουμε 800.000 πρόσφυγες να περνάνε από τα σπίτια μας μέσα σχεδόν. Όταν έχουμε συγκρούσεις στη Συρία, αεροπλάνα να καταρρύπτονται κοντά μας. Όταν έχουμε το Κυπριακό επιθύρες. Δεν είναι αδιανόητο να συζητούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Και τους είπα φεύγοντας ότι, ξέρετε, έχω την προβλέπω ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα, διότι αυτά τα θέματα παραμένουν ανοιχτά. Και ξέρετε κάτι, εντάξει, μικροκομματική αντιπαράθεση πάντοτε θα υπάρχει. Εγώ δεν θέλω να πω ότι. Αλλά πρέπει να αποκτήσουμε μια άλλη κουλτούρα διαλόγου σε αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Και να προσπαθούμε με επιχειρήματα και όχι με κραυγές. Πάμε στο πίσω στη διαπραγμάτευση. Ο λόγος στον Βασίλη Σκουρή για ό,τι θέλει, για τη διαπραγμάτευση. Ένα πράγμα θα πω εγώ. Φορολογία των αγροτών. Τι θα περιμένουμε να δούμε εκεί. Καταρχάς, να πούμε δεν έχουμε πει τίποτα για το προσφυγικό, έτσι. Να πούμε και να κλείσουμε πολλά ζητήματα. Έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας. Τελικά ένα συμπέρασμα ότι δεν μας φτάνει μια μισή ώρα. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην συνέχεια του προγράμματος. Ένα και δύο, αν σκοπεύετε ως κυβέρνηση να συνδέσετε το προσφυγικό και τις συνέπειες, πολύ μεγάλες συνέπειες που υφίσταται η χώρα μας σήμερα, με την χαλάρωση του προγράμματος. Ξέρω ότι είμαστε σε πρόγραμμα, δεν είμαστε στη συνθήκη του Μάστριχτ. Όμως μπορούμε να το θέσουμε, μπορούμε να ζητήσουμε για τη χώρα να χαλαρώσει το πρόγραμμα για όλα όσα η χώρα επιβαρύνεται με το προσφυγικό και επιβαρύνεται τεράστια πράγματα. Καταρχάς, το θέμα της χαλάρωσης των ασφιχτικών οικονομικών πλαισίων με αιτία το προσφυγικό δεν είναι ένα θέμα που φορά μόνο την Ελλάδα. Σωστά. Και δεν το έχω θέσει. Επειδή εμείς δεν είμαστε σε, δεν είμαστε, προσέξτε, σε πρόγραμμα. Δεν, αφορά αρκετές χώρες. Το έχει θέσει πρώτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη Σύνοδο στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μάλιστα μίλησε για την ανάγκη να χαλαρώσει και το δημοσιονομικό σύμφωνο και το σύμφωνο σταθερότητας. Πόσο δε μάλλον και στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μάτι του κυκλώνα. Και ξέρετε, είναι αμέτρητο το κόστος. Δεν μπορεί να το κοστολογήσει κανείς εύκολα. Όταν εμείς έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, άντρες και γυναίκες του λιμενικού, να βρίσκονται σε επιφυλακή, να σώζουν ζωές, χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο. Όταν έχουμε στα 5, σε όλα εγώ θα έλεγα τα νησιά, κυρίως στα 5 αυτά που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Κο, όταν έχουμε αυτές τις απίστευτα μεγάλες ροές, όταν πρέπει να δώσουμε πρώτη βοήθεια, όταν πρέπει να δώσουμε στέγη, τροφή, δεν είναι εύκολο αυτό. Ωραία, αυτό λέω. Εσείς πώς το θέτε αυτό, θα στείλετε μια επιστολή, πώς θα το βάλετε, πώς θα το θέσετε ως θέμα? Μα δεν είναι κάτι το οποίο θα θέσω, είμαστε ήδη σε επικοινωνία. Και ήδη έχουμε, και είμαστε και σε πολύ στενή συνεργασία και με τον Έλληνα Επίτροπο, Μαυραμόπουλο, και με τον Άσελμπορντ, τον πρόεδρο της. Θα απαντήσω. Θα σας πω, μα ήδη έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο αναγκών και προβλέπουμε ότι την επόμενη χρονιά θα χρειαστούμε μια αυξημένη χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη στις 150 περίπου εκατομμύρια πρέπει να προσθεθούν και άλλα 350 για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες. Κουβέντα αυτή έχει ξεκινήσει, μου επιτρέπετε, από το Μάρτιο. Δεν ήσασταν εσείς τότε κυβέρνηση. Ωστόσο, συζητάγαμε για τη Frontex. Πώς δεν ήμασταν? Τον περασμένο Μάρτιο, ναι. Η κουβέντα ήταν για τη Frontex. Εμείς τα έχουμε ανοίξει όλα αυτά. Για το πώς οι Ευρωπαίοι θα συμμετέχουν με στρατιώτες, με αστυνομικούς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Φτάσαμε να χτυπήσουν την πόρτα της Γερμανίας και οποιασδήποτε άλλης χώρας για να προχωρήσει τελικά το θέμα της Frontex την επόμενη εβδομάδα. Τους περιμένουμε. Ακόμα δεν έχουν έρθει.
Α, λέτε ότι αυτοί δεν έρχονται. Λέω ότι από το Μάρτιο έχει ξεκινήσει η κουβέντα ότι η Frontex θα έρθει εδώ, θα στείλει υλικό τεχνικό εξοπλισμό, θα έρθουν με παρουσία αστυνομικών, στρατιωτών. Από το Μάρτιο χρειάστηκε να φτάσουμε Δεκέμβριο, να φτάσουν οι πρόσφυγες στην πόρτα των Βορειοευρωπαίων. Έχετε δίκιο. Για να ξεκινήσει η συζήτηση για τη Frontex και κοιτάξτε, ακόμα την περιμένουμε. Εγώ δεν θέλω να κρύψω και τις δικές μας αδυναμίες. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι καμία χώρα. Όχι καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλά και καμία χώρα ευρωπαϊκή προηγουμένη δεν θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει τέτοιες ροές. Όταν, για παράδειγμα, σε ένα νησί όπως η Λέσβος έχουμε 10.000 κατοίκους και έρχονται 15.000 την ημέρα, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει αυτό. Λοιπόν, όμως ανταποκριθήκαμε και κυρίως χάρη στην τοπική κοινωνία και στην αλληλεγγύη των νησιωτών μας, των ανθρώπων μας. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έχουμε χώρους υποδοχής αξιοπρεπής στην Λέσβο και στην Χίο. Στη Λέρο και στην ΚΟ θα έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τα κέντρα υποδοχής. Πάω όμως στη Frontex. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει αιτήματα στα οποία δεν έχει ανταποκριθεί. Έχουμε κάνει αιτήματα και για προσωπικό και μας έχουν φέρει ούτε τους μισούς από αυτούς που έχουμε ζητήσει. Και για σκάφη, έχουμε ζητήσει 36, έχουν φέρει 8. Και για μηχανές Eurodac, για να γίνεται η ταυτοποίηση, έχουμε ζητήσει και δεν έχουν ανταποκριθεί. Και να πω και κάτι άλλο. Παρά το γεγονός, το αρνητικό, ότι διαπιστώθηκε πως ένας, δυο από αυτούς που είχαν κάνει τις επιθέσεις στο Παρίσι, πέρασε μαζί με πρόσφυγες από τη Λέρο, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει εδώ να πούμε ότι αυτοί ταυτοποιήθηκαν στα ελληνικά νησιά. Στην υπόλοιπη διαδρομή τους, αν εξαιρέσει κανείς τη Σερβία, περάσαν όλη την Ευρώπη χωρίς κανείς να τους δει τίποτα. Δεν ταυτοποιήθηκαν πουθενά. Κάποιοι πηγαίνανε πέρα δόθε, Γαλλία, Βέλγιο, χωρίς κανείς να τους δει τίποτα. Εμείς εδώ κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν είναι η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι. Κάθε άλλο. Η Ελλάδα σήμερα είναι το τελευταίο οχυρό σταθερότητας σε μια ευρύτερα επειδή είπατε οχυρό και επειδή σηκώνονται φράχτες στα σύνορά μας, κύριε Πρόεδρε, και με την Ελλάδα, κάνουμε. Για έναν λόγο παραπάνω, στην περίοδο αυτή που το προσφυγικό είναι το κρίσιμο θέμα της Ευρώπης, αποκτά μια ιδιαίτερη αξία για την Ευρώπη. Με την Ευρώπη, επειδή συζητάμε για τη Frontex, θέλω να κάνω ένα ερώτημα σημαντικό. Ο κύριος Αβραμόπουλος έλαβε σήμερα μια επιστολή κοινή από τον Γερμανό και τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, που λένε, ζητάνε την ενίσχυση της Frontex και ζητάνε εξουσιοδότηση προκειμένου σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δρά ακόμα και χωρίς σχετικό αίτημα κράτου μέλου. Με μια απόφαση της Κομισιόν. Είναι εν αναμονή της απόφασης αυτής. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό, αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο είναι σε σχετικό με τη Frontex. Γιατί δεχτήκατε τώρα τη Frontex στα σύνορα και όχι στις 25 Οκτωβρίου στη Σύνοδο Κορυφής, όπου δεν ήσασταν θετικό σε αυτό. Μα τι λέτε. Στα Σκόπια. Στη Σύνοδο που έγινε στις Βρυξέλλες για το Βαλκανικό δρόμο, πήραμε κάποιες δεσμεύσεις ως χώρα. Αυτές τις δεσμεύσεις υλοποιούμε. Στη σύνοδο αυτή υπεγράφει ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο έλεγε σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά μας, ότι βεβαίως αποκλείσαμε τις κοινές περιπολίες, είπαμε συντονισμό με την τουρκική πλευρά, αλλά στο δικό μας το χώρο, στα ευρωπαϊκά ύδατα, η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex. Σε ό,τι αφορά τα βόρεια σύνορά μας, απορρίψαμε την προοπτική επιχειρησιακή δράση της Frontex και συνεχίζουμε να την απορρίπτουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι να έχουμε αστυνομικούς της Frontex να κοιτάνε προς τα Σκόπια έχοντας την πλάτη σε εμάς. Και είπαμε, και αυτό θα υλοποιήσουμε, ότι θα φτιάξουμε εκεί ένα κέντρο ώστε να γίνεται και με τη συνδρομή της Frontex ταυτοποίηση. Εάν τυχόν υπάρχουν πρόσφυγες ή μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ταυτοποιηθούν στα νησιά μας, τότε ακόμα υπήρχε αμφιβολία από την πλευρά των εταίρων για το αν πραγματοποιούμε ταυτοποίηση σε όλους. Βεβαίως, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ταυτοποιούνται πια. Παρ' όλα αυτά το δεχτήκαμε. Για μένα βεβαίως. Γιατί να μην. Και αυτό θα γίνει τώρα. Δεν θα υπάρξει επιχείρηση στα βόρεια σύνορά μας. Η δράση της Frontex χωρίς το σχετικό αίτημα του κράτους μέλους. Από τον κύριο Λεβέντα, αυτό που ζητήθηκε από τον κύριο Αβραμόπουλο σήμερα από τους δύο υπουργούς εσωτερικών Γαλλίας και Γερμανίας, σας βρίσκει σύμφωνο και να δράει η Frontex ακόμα και χωρίς την σχετικό αίτημα κράτους μέλους. Κοιτάξτε τώρα, η φύλαξη των συνόρων είναι θέμα που αφορά την εθνική αρμοδιότητα.
Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τη Frontex και να σας πω γιατί δεν έχουμε θέμα. Γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τεράστιες ροές από την πλευρά της Τουρκίας. Και όλος μας, όλη μας η αγωνία, και γι' αυτό κάναμε και αυτή τη σύσκεψη, γι' αυτό έγινε και αυτό το παζάρι, γι' αυτό αποφασίστηκε να δοθούν και 3 δις στην Τουρκία για να βοηθηθεί και να βοηθήσει και τους Σύρους πρόσφυγες που έχει στο έδαφος της. Το θέμα είναι αν θα μειωθούν οι ροές από εκεί. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Λένε κάποιοι ανεύθυνα ότι τα ελληνικά σύνορα, λέει, είναι ελβετικό τυρί. Το είπε κάποιος στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το λένε δυστυχώς ανεύθυνα και κάποιοι Έλληνες πολιτικοί εδώ αυτό. Τι ακριβώς ζητάνε από την Ελλάδα να πράξει? Ζητάνε να κάνει επαναπροωθήσεις σε αυτές τις βαρκούλες που είναι πάνω 100% στιβαγμένοι πρόσφυγες και παιδάκια? Δηλαδή να πνίγει ανθρώπους στο Αιγαίο? Αυτό ζητάνε. Αυτό ζητάνε. Δεν έχουμε, ξέρετε κάτι, θα είχαμε την απόλυτη διεθνή κατακραυγή αν ακολουθούσαν μια τέτοια πολιτική. Όπως, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι είχε συμβεί στο παρελθόν, στην υπόθεση του Φαρμακονής, εγώ θέλω να πω σήμερα τι γίνεται. Το ελληνικό, η ελληνική ακτοφυλακή σώζει ζωές. Και αυτό οφείλουμε να κάνουμε και με βάση τη διεθνή νομιμότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι, όταν άνθρωποι κινδυνεύουν στα χωρικά μας ύδατα, να τους σώζουμε και να εξετάζουμε εάν χρήζουν χορήγηση ασύλου. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, για να κλείσουμε το προσφυγικό και να πάμε λίγο και στην εξωτερική πολιτική, ειδωμένη. Η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί είναι ένας φράχτης, μιλήσατε για οχύρο πριν, είναι ένας φράχτης πλέον στα βόρεια σύνορά μας. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, μία χειριστούμε όσους δεν δέχονται στην Φύρομ, από τη Φύρομ, να περάσουν τα σύνορα για να κατευθυνθούν βόρεια. Τι γίνεται πλέον με αυτούς? Για να μιλάμε με όρους αληθινούς, φράχτης που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει στην Ουγγαρία, όπου βάλανε φράχτη και λένε δεν περνάει κανείς. Υπάρχει ένας ελεγχόμενος. Υπάρχει δυστυχώς, και αυτό είναι παράνομο. Το οποίο ελέγχεται σε μεγάλο υπάρχει βαθμό. Υπάρχει μια με το απόφαση η οποία πάρθηκε από τα Σκόπια όταν προηγουμένως είχε πάρθει από τη Σερβία και είχε ξεκινήσει από τη Σλοβενία και κατέληξε, εν πάση περιπτώσει, Κροατία, Σερβία, Σκόπια. Να λένε ότι κοιτάξτε, να δείτε, εμείς θα αφήνουμε να περνάνε όσοι θεωρούμε ότι είναι πρόσφυγες. Εδώ όμως με βάση τους διεθνείς κανόνες και τη διεθνή νομιμότητα, αυτό δεν είναι. Είναι παράνομο. Διότι δεν μπορείς να προσδιορίζεις το αν κάποιος είναι πρόσφυγας ή όχι με βάση την εθνικότητά του. Τι λένε λοιπόν? Αφήνουμε Σύρους, αφήνουμε Ιρακινούς, αφήνουμε Αφγανούς, δεν αφήνουμε τους υπόλοιπους. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και είναι εξαιρετικά προβληματικό διότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών και μάλιστα ψυχών και ανθρώπων που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε πρωτοβουλίες και παίρνουμε πρωτοβουλίες σε επαφή με τους διεθνείς οργανισμούς και με τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να υπάρξει διαδικασία επιστροφής αυτών οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν χρήζουν τις χορήγησης ασύλου. Επιχείρηση της αστυνομίας αποκλείεται, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε λίγο, να σας πω κάτι γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Εμείς ζητήσαμε από την Τουρκία να τηρήσει τις συμφωνίες επανεισδοχής. Τα readmission agreements που λένε στην Ελλάδα. Και με την Ελλάδα κυρίως, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζητήσαμε το ίδιο να συμβεί για τις χώρες καταγωγής, Πακιστάν, Μαρόκο. Και μάλιστα πιέσαμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε να γίνουν returns, επιστροφές, όχι με έξοδα της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κοιτάξτε να δείτε εδώ, για να δούμε ποιος έχει τα προβλήματα και ποιος είναι αυτός που αργοπορεί. Και κάποιοι θέλουν να δείχνουν το μουτζούρι στην Ελλάδα. Βάλαμε 50 περίπου μετανάστες στο αεροπλάνο της επιστροφής για το Πακιστάν. Φτάσανε στο Ισλαμαμπάντ και το Ισλαμαμπάντ μας γύρισε πίσω τους 30. Έτσι δεν γίνεται δουλειά όμως. Και αυτό είναι ευθύνη και πρόβλημα ευρωπαϊκό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να προχωρήσει πετώντας ο ένας τον μπαλάκι στον άλλον. Άρα λοιπόν, αν τα Σκόπια θέλουν να κλείνουν σύνορα για να μην βάζουν τους μη πρόσφυγες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν και τα Σκόπια και η διεθνής κοινότητα και η ευρωπαϊκή κοινότητα ότι αυτοί οι μη πρόσφυγες θα πρέπει ή να γυρίζουν στις χώρες υποδοχής ή και αυτούς να αποφασίσουμε να τους μοιραστούμε και όχι να μένουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει
αποθήκη ψυχών. Το λέω για μια ακόμη φορά, το είπα και σύνοδο κορυφής, θα το ξαναπώ και ευτυχώς βρίσκω ευικοαότα. Αυτοί οι οποίοι είναι σκληροί, οφείλω να ομολογήσω, η καγκελάριος Γερμανίδα δεν είναι στη γραμμή της σκληρής στο θέμα αυτό και έχει κρατήσει μια οικοδομητική στάση και την οποία την κατηγορούν στο κόμμα της η συντηρητική και η σκληρή, διότι αν είχε κρατήσει αυτή τη σκληρή στάση, την παραδοσιακή της ευρωπαϊκής δεξιάς, να πω έτσι, σήμερα η Ευρώπη θα ήταν σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση, αν δηλαδή είχε κρατήσει τη στάση της Ουγγαρίας. Και κοιτάξτε τώρα πώς όλα αυτά μπλέκονται με έναν τρόπο ιδιαίτερο, με την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι και φέρουν το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Εδώ είναι η βραδιφλεγής βόμβα στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα από μόνο του για την Ευρώπη? Προφανώς και είναι ένα μήνυμα. Και ξέρετε κάτι, απ' την άλλη να λέμε ότι ο λαός μας υπερασπίζεται αξίες, δείχνει το πρόσωπο της αλληλεγγύης στην Ευρώπη και δείχνει και το δρόμο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει και το επίπεδο των αξιών της, αλλά και μια προοπτική ενοποίησης. Διότι ξέρετε κάτι, το ευρωπαϊκό όραμα θα τελειώσει και θα σβήσει όταν θα αρχίσει ο καθένας να κοιτάει τη χώρα του και να φτιάχνει τους στίχους του. Το ευρωπαϊκό όραμα, εγώ το βλέπω από μια αριστερή οπτική. Άλλοι μπορούν να το βλέπουν από μια δεξιά. Είναι κατανοητό. Όμως όλοι θεωρούμε ότι η Ευρώπη έχει μια προοπτική όταν είναι η Ευρώπη ελεύθερης διακίνησης και κεφαλαίων αλλά και ανθρώπων. Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, ξεκίνησε το όραμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Όταν θα αρχίζουν να ξαναχτίζονται τείχοι στην Ευρώπη, τότε θα τελειώσει μια για πάντα. Με τη δική σα οπτική. Ένα λεπτό. Ως ελαστικότητα δείχνει, συγγνώμη. Μια στιγμή, γιατί τώρα εδώ πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Τόση αυστηρότητα. Μένω στο θέμα. Ναι, τόση αυστηρότητα δείχνει απέναντι στη χώρα μας. Ποιος? Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιοι ακραίοι κύκλοι, ας τους πούμε συντηρητικούς κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διακινούν και τα σενάρια περί εξόδου από τη συνθήκη Σέγγεν, από τη ζώνη Σέγγεν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε δίκιο, κύριε Χαλιά. Η Ευρώπη δεν είναι ένα, γιατί να υπάρχει αυτή η αντίφαση και να γέρνουν προς την Τουρκία. Η Ευρώπη έχει τις αντιφάσεις της, έχει και τις δυνάμεις της φιλοευρωπαϊκές, έχει και τις δυνάμεις που καμώνονται τις φιλοευρωπαϊκές, αλλά είναι αντιευρωπαϊκές στην ουσία. Περνάει μια μεγάλη κρίση. Η προσφυγική κρίση θα αλλάζει την Ευρώπη και η τρομοκρατία αλλάζει την Ευρώπη. Αναδεικνύεται ένας κοινός εχθρός, θα έλεγα εγώ, στην παγκόσμια, στη διεθνή σκακέρα, που είναι ο εχθρός της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας, όπου πρέπει να αναγκάσει όλες τις δυνάμεις, όπως έγινε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που όλοι είπαν παρά τις διαφορές μας πρέπει να ενωθούμε απέναντι στον ναζισμό. Έτσι και τώρα έχουμε τον απόλυτο ναζισμό μιας τρομοκρατίας που δεν κοιτάει τίποτα και τα ισοπεδώνει όλα. Και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση της διεθνούς κοινότητας παρά τις διαφορές Ρώσων και Αμερικάνων, Γερμανών, Γάλλων και όλοι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, να υπάρξει διπλωματική επίλυση λοιπόν, της Συρίας και να καταπολεμηθεί. Εδώ είναι ο κίνδυνος εγκλωβισμού χιλιάδων προσφύγων ολοκληρώνεται, στη χώρα ολοκληρώνεται η συνέντευξη εδώ. Θα υπενθυμίσω, μια και αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος όμως στη συνεργασία Δύσης Ανατολής Ευρωπαίων Αμερικανών, μια ερώτηση που είχε θέσει νωρίτερα ο Βασίλης Κούρης για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα πω για το Ταμείο, να πω μόνο κάτι σε σχέση με το τρομοκρατικό. Συγγνώμη, Αμερικανών και Ευρωπαίων θα εξακολουθήσει το μέλλον σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα. Αμερικανών και Ευρωπαίων. Κοιτάξτε, εγώ είδα τον Τζον Κέρι προχθές, ο οποίος ήρθε και ουσιαστικά ήταν από τις διπλωμάτες Έλληνες, είπανε ότι δεν έχει ξανακάνει κανείς Αμερικανός πρωθυπουργός τόσο θετικές δηλώσεις για τη χώρα. Υπουργός Εξωτερικών. Ο Τζον Κέρι όμως δεν είναι διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εμείς το θέλουμε το Ταμείο. Το Ταμείο έχει τη δική του διοίκηση και τα δικά του. Τη δικιά μας θέση. Το θέλουμε. Εντάξτε. Εμείς δεν ζητήσαμε τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο πρόγραμμα. Γιατί πιστεύουμε από θέση αρχής ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τα προβλήματά της. Και δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που έχουν μια τεχνογνωσία καλύτερη από αυτή που μπορούμε να έχουμε εμείς. Ναι, αλλά οι Γερμανοί και οι Φιλανδοί λένε ότι θα φύγουν αν δεν είναι το Διεθνές. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα θέμα, ανεξάρτητα τι λένε οι Γερμανοί και οι Φιλανδοί, υπάρχει ένα θέμα και το Ταμείο τι θέλει να κάνει. Διότι το Ταμείο δεν χρηματοδοτεί
Και λέει, θα περιμένω να δω αν έχει προοπτική βιωσιμότητα στο χρέος, να μπω ή να μην μπω. Έχω την αίσθηση ότι πλέον μετά την επιτυχή ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, δεν καθίσταται και αναγκαία χρηματοδοτικά η στήριξη του ταμείου. Διότι το ποσό που θα έδινε καλύφθηκε, διότι έχουμε 19 δις λιγότερα. Άρα η συμβολή του έχει μια αξία συμβολική, σημαντική για κάποιες χώρες του Βορρά. Από την άλλη πλευρά όμως, εάν το δει κανείς ουδέτερα, θα δει ότι έρχονται οι εκπρόσωποι του ταμείου στην Ελλάδα και απαιτούν για μεταρρυθμίσεις εξαιρετικά σκληρές, γνωρίζοντας ότι δεν τις αντέχει όχι το πολιτικό σύστημα, αλλά και η κοινωνία. Και πηγαίνουν στους εταίρους και απαιτούν λύσεις και προτάσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους που γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους εταίρους. Αυτό είναι μια στάση που δεν μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει επικοδομητική σε αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, το τι θα κάνει το Ταμείο είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι όταν δύο μέλη συμβαλόμενα βρίσκονται σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, τότε θα πρέπει να αναζητήσουν ένα συμβιβασμό, όχι πηγαίνοντας ο καθένας στην ακραία εκδοχή. Ο συμβιβασμός πρέπει να βρεθεί στη μέση του δρόμου. Το Ταμείο λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει το συμβιβασμό, αν θα μείνει όχι στο πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν θέλει το συμβιβασμό, επίσης είναι κάτι που πρέπει να το πει δημόσια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ. Κύριοι συναδέλφοι, ευχαριστώ.